όλοι μαζί όσχι ένα εθνικό όχι στην πρόταση Γιουνκέρ. Ναι ή όχι. Για να πούμε ναι στην πρόταση Τσίπρα, αυτό είναι το ερώτημα. Διότι εγώ θα σα πω λοιπόν ότι βεβαίω η πρόταση Γιουνκέρ πρέπει να διαμορφωθεί με τελείω διαφορετικού όρου. Βεβαίω και πρέπει να διαμορφωθεί με τελείω διαφορετικού όρου. Και η δημοσιονομική προσαρμογή, που όμω πρέπει να καταλογίσουμε την ευθύνη, γιατί πρέπει κάποιο να εξηγήσει τον ελληνικό λαό τώρα, γιατί ξαφνικά συζητάμε από τα 800 στα 5 δι. Κάποιο πρέπει να του πει τι συνέβη αυτό το τετράμινο και του βάλανε στην πλάτη τέσσερα δις τέσσερι μήνε. Κάποιο πρέπει να το εξηγήσει, να το πει. Τι έγινε, τι συνέβη, Γιατί γύρισε η οικονομία στην ύφεση, Γιατί πέσανε έξω σε όλα, Γιατί δεν χρηματοδοτήθηκαν, Γιατί δεν κλείσανε την αξιολόγηση. Πρέπει να το πει κάποιο αυτά. Δεν είναι έτσι απλό το να λε στον ελληνικό λαό: Ξέρει, δεν πειράζει, πάμε να σου βάλουμε τώρα τέσσερι δίσκα, γιατί εμεί είχαμε την πολιτική τη δημιουργική ασάφεια. Δεν τόσο εύκολο. Αλλά α υποφίσουμε ότι το κλείνουμε αυτό και πρέπει να διαμορφώσουμε το ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό. Αφού λοιπόν συμφωνηθεί το δημοσιονομικό κενό, <Και> όποιο είναι αυτό τότε προφανώς πρέπει να συζητήσουμε πολιτικές. Και οι πολιτικές που πρέπει να συζητήσουμε είναι πολιτικές προσαρμογής μέσα από τη μείωση των δαπανών του δημοσίου. Αυτό και όχι πρέπει... μέσα από την αύξηση φορολογίας. Αυτό κύριε Βορύδη με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Θέλω να πω σε πολιτικό επίπεδο κυβέρνηση αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να πείτε ένα εθνικό η όχι. Κυβέρνηση... Μπορείτε να συνεργαστείτε σε εθνικό επίπεδο πια και να δημιουργηθεί μια εθνική, κοινή γραμμή. Ή προσέξτε, είναι κύριε, το, προσέξτε, προσέξτε, το ενδεχόμενο προσέξτε, των το εκλογών η λύση. Ο πρόεδρο μα μίλησε για εθνική συνεννόηση και θα συμφωνήσω απολύτω. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η λύση είναι η εθνική συνεννόηση. Εθνική συνεννόηση δεν είναι προσχώρηση στι απόψει του κυρίου Τσίπρα, τι καταστροφικέ. Αν εννοεί αυτό ο κύριο Τσίπρα ω εθνική συνεννόηση, τότε πράγματι α φέρει την όποια συμφωνία θέλει, με την όποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία διαθέτει και α ψηφίσει αυτά τα οποία νομίζει. Εάν όμω αναγνωρίζει την ανάγκη εθνική συνεννοήσεω, η εθνική συνεννόηση θα γίνει σε μια ατζέντα η οποία θα είναι δεν θα πηγαίνουμε εμεί να γίνουμε με τα χειροκροτητέ του ωραίου προγράμματο του κυρίου Τσίπρα. Αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε. Εθνική συνεννόηση σημαίνει συνεννόηση. Σημαίνει ότι κάθονται οι πολιτικέ δυνάμει σε ένα τραπέζι και παρουσιάζουν ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο είναι κατά το δυνατόν συνθετικό και το οποίο καλύπτει και δίνει πραγματική αναπτυξιακή δυνατότητα στον τόπο, αντιμετωπίζοντα τι παθογένειε τη ελληνική οικονομία. Όχι προσλήψει στην ΕΡΤ και από την άλλη μεριά ΦΠΑ στο 23%. Διότι αυτό, με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με την εθνική συνεννόηση, ούτε το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα είναι σχέδιο που μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμά. Mm -hmm. Αυτό το λοιπόν το διευκρινίζουμε. Αν όμω ο κύριο Τσίπρας θεωρεί έχει την δυνατότητα να πει, πολύ ωραία, είστε αξιωματικοί αντιπολίτευση, λέει τα δικά σα, κάντε τα δικά σα. Δικαίωμά σα. Αν όμω θεωρεί ότι χρειάζεται την αντιπολίτευση, γιατί ο τόπο χρειάζεται αυτή τη συνεννόηση και εμεί λέμε ότι ναι, χρειάζεται, τότε αυτό σημαίνει ότι θα συνδιαμορφώσουμε μια πολύ διαφορετική πρόταση από αυτήν που έχει στο τραπέζι και όντω εκεί θα υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο.